Καλημέρα σας κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα κακή σήμερα. Κακή μέρα σήμερα. Δύσκολη. Κακή μέρα γιατί ξέρετε όσο και αν το περιμέναμε οι τελευταίες 15 μέρες ήταν κρίσιμες. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Εσάς ακούμε κύριε Σοφιανέ. Λέω όσο και αν φαινόταν το τέλος του Μίκη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το γεγονός της απώλειάς του δημιουργεί νομίζω σε όλο τον ελληνικό λαό, ή για να ακριβολογούμε στην πλειοψηφία του λαού μας, μια βαθιά συγκίνηση, γιατί φεύγει ένας αγωνιστής, ένας δημιουργός, ένας προτεργάτης της μαχόμενης τέχνης στη μουσική. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε σε σταθερή πορεία με το λαό μας, τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις του, τις αγωνίες του, να μπορέσει να εκφράσει παίρνοντας τους ποιητές και να τους φέρει στο στόμα και στην κάθε στιγμή του λαού μας. Θα έλεγα επίσης, επειδή και βοήθησε, πραγματικά... κύριε Σοφιανέ, συγγνώμη, βοήθησε πάρα πολύ και την αριστερά και στους αγώνες που έκανε ενάντια στη δικτατορία, τότε στο Πολυτεχνείο που ακούγονταν τα τραγούδια του, με τον αγώνα του στο εξωτερικό, στη Γαλλία, Μίκης, και μετά το 1974 που πολιτεύτηκε. Ο Μίκης, 17 χρονών, έγινε μέλος του ΚΚΕ, πολέμησε στο Δεκέμβρη, οδηγήθηκε σε εξορίες, σε βασανιστήρια, πρωτοστάτησε στην ΕΔΑ, στην Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, στον αγώνα ενάντια στην Χούντα, στους αγώνες της μεταπολίτευσης. Η παρουσία του Μίκη και η μουσική του είναι στενά δεμένες με τις αγωνίες και τις αναζητήσεις του λαού μας. Και θα έλεγα ότι είναι τέτοιο το μέγεθός του που ο ίδιος ήθελε να γράψει τον επίλογο αυτής της πορείας συνυφασμένης μόλον αυτό τον αιώνα κυριολεκτικά, γιατί μακροημέρευσε και αυτό ήταν καλό για το λαό μας, φτάνοντας τα 96 του χρόνια, να γράψει ο ίδιος το δικό του επίλογο. Και το λέω γιατί έχει μια σημασία, να διαβάζοντας τα λόγια του τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όρημα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Νομίζω ότι αυτός ο επίλογος εκφράζει μια πορεία που ο ίδιος ο Μίκης έγραψε, που το ίδιο το έργο του Μίκη κατόρθωσε να μιλήσει πλατιά στο λαό μας, την προσπάθειά του να ενώσει αυτό το λαό σε έναν αγώνα για καλύτερες μέρες.